απόξευση που παρακολουθήσαμε εδώ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, αλλά και τα ωφέλη που αναμένονται για την ελληνική πολιτεία και το ελληνικό δημόσιο. Καταρχήν να πάνε όλα καλά και μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία του δορυφόρου προς την ελληνική τροχιακή θέση. Και μόλις αυτό, η Ελλάδα πλέον θα είναι ένας μήνος στην ελληνική τροχιακή θέση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω πλέον ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από την περίοδο στην οποία ένα κομμάτι και του πολιτικού συστήματος δεν αντιλαμβανόταν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα να έχουμε μια συμπαγή, συγκροτημένη στρατηγική για το διάστημα. Και η εκτόξευση του ΕΛΑΣΑΤ 4 θα αυξήσει τις δυνατότητές μας για αυτόνομες δορυφορικές επικοινωνίες μεταξύ των σημείων του δημοσίου, θα αυξήσει τις δυνατότητές μας για την άμυνα, την ασφάλεια και θα δώσει ακόμα και τη δυνατότητα στην ΕΡΤ, η οποία έχει το δικό της δίκτυο πλέον, να αξιοποιήσει τον δορυφόρο που είναι στην ελληνική τροχιακή θέση. Τώρα, οι εθνικές προτεραιότητες ό,τι αφορά στο διάστημα, αλλά και στο σύνολό της η διαστημική πολιτική, χαράσσονται πάντα σε ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο αυτό αφορά ανάγκες της χώρας, αφορά σε στόχους της χώρας και αφορά και σε δυνατότητες. 10 μήνες λοιπόν μετά τη σύσταση του ΕΡΔΟ, με τις τόσες αναταράξεις στην πρεμιέρα. Τι έχουμε κάνει στον τομέα των αναγκών, ποιες ανάγκες έχουν καλυφθεί, ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί και ποιες δυνατότητες έχουν αξιοποιηθεί. Οι αναταράξεις τις οποίες συναντήσαμε φαντάζουν ότι είναι έτη φωτός μακριά, κυρία Παρασκευοπούλου, πλέον. Διότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι η συγκρότηση του ΕΡΔΟ ήταν μια εθνική αναγκαιότητα. Ο οργανισμός έχει ήδη συνάψει διεθνείς συμφωνίες, έχει μπει στο χάρτη η Ελλάδα. Και τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και ακόμα περισσότερα βήματα και κάτι νομίζω το οποίο θα προκαλέσει τη θετική εντύπωση, αλλά αυτό ας το κρατήσουμε για αργότερα. Τώρα ο δρόμος που το είπατε, είναι... όχι, θα κάνω μία προσπάθεια, μήπως και το ανακοινώσετε. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα το ανακοινώσουμε στην ΕΡΤ. Εντάξει, κρατάμε την υπόσχεση. Αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που επιταχύνεται η ανάπτυξη της πολιτικής μας για το διάστημα. Έχουν αντιληφθεί οι πάντες την αναγκαιότητά της. Ο ΕΡΔΟ συγκροτείται, στελεχώνεται και θα είναι σε θέση να συντονίσει, ακριβώς όπως προβλέπει η καταστατική του αρχή, όλους τους φορείς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το διάστημα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ο χώρος του διαστήματος οφείλει έτσι κι αλλιώς να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως ένας χώρος εξαιρετικά σημαντικός. Γιατί υπάρχει και το κομμάτι της έρευνας, υπάρχει και το κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη στρατηγική. Και η στρατηγική αυτή αφορά στο πώς θα κρατηθούν Έλληνες επιστήμονες, διεθνώς καταξιωμένοι, και πώς θα δοθούν ευκαιρίες σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την επιστήμη του διαστήματος, αλλά και με τις δραστηριότητες στον χώρο αυτό, πώς αυτοί οι νέοι θα έχουν μια τέτοια ευκαιρία. Βήματα από τον ΕΡΔΟ προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως και γίνονται, και επειδή έχετε εκεί πέρα και το διευθύνοντα του ΕΡΔΟ, τον κύριο Ματζούρη, αν το ρωτήσετε θα σας πει τι βιογραφικά, πραγματικά εντυπωσιακά βιογραφικά κατατέθηκαν για να πληρωθούν οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Είμαστε και εμείς εντυπωσιασμένοι και βεβαίως υπάρχει και η ελληνική διαστημική βιομηχανία, η ιδιωτική. Και πρέπει να σας πω ότι και στις εγκαταστάσεις του ΕΛΑΣΑΤ απασχολούνται άρτιοι Έλληνες επιστήμονες. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα, όταν η χώρα έχει συμπαγή και συντεταγμένη διαστημική πολιτική, να απασχολείται και πάρα πολλοί κόσμος όταν οι τεχνολογίες διαστήματος διαχέονται στην οικονομία και την κοινωνία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα την ανάπτυξη μιας δημόσιας υποδομής για την ψηφιακή γεωργία. Η ψηφιακή γεωργία χρησιμοποιεί τεχνολογία διαστήματος, χρησιμοποιεί τεχνολογία δορυφόρων, φωτογραφίες που έρχονται από το διάστημα. Και μπορούν εκεί οι Έλληνες επιστήμονες ακριβώς στην ελληνική ύπαιθρο να βγουν να εξηγήσουν και να καταστήσουν την τεχνολογία αυτή, την τεχνολογία η οποία θα δίνει συμβουλές ακριβίας στους αγρότες μας, μια τεχνολογία αυτονόητη. Μία τεχνολογία βαθιά, μία τεχνολογία ενσωματωμένη στην καθημερινότητα του πολίτη. Άρα, καλώς επενδύουμε, κακώς είχαμε εγκαταλείψει αυτό το πεδίο. Είναι μία καλή μέρα η σημερινή, να πάνε όλα καλά με το δορυφόρο μας. Είναι μία καλή μέρα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις ιστορικές και τις εγκληματικές ευθύνες, αλλά νομίζω ότι υπήρξε μία τομή σε αυτό το πεδίο.
Τώρα άπαντες αντιλαμβάνονται. Κανείς δεν μας ζητάει να κάνουμε πισωγυρίσματα. Κανείς δεν μας λέει κλείστε τον Ελδό. Κανείς δεν λέει ότι κακώς έχουμε τους δύο δορυφόρους στην ελληνική τροχιακή θέση. Τώρα καταφέραμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε αυτονόητα. Καλούνται όλοι λοιπόν να συμβάλλουν σε αυτό το διάλογο. Και ήταν μια επιτακτική ανάγκη να συσταθεί μια ελληνική διαστημική υπηρεσία εδώ και πολύ καιρό και πάρα πολύ καιρό. Και όλοι έχουν απέτηση και θέλουν και προσδοκούν να δουν να παράγει έργο. Να σας ευχαριστήσω. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο. Είναι στο πάνελ σας ο κύριος Σιμόπουλος. Ήταν ο πρώτος και θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Που δημοσίως υποστήριξε την συγκρότηση του Ελδό όταν βγήκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο που προέβλεπε την συγκρότησή του. Καλησπέρα κύριε Διονύση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος όταν ήταν και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είχε αναφερθεί στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο Ελλάσσα 4, να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του. Στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στον χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, η διαστημική κάλυψη και η διορυφορική τηλεπικοινωνιακή ανεξαρτησία συμβάλλουν σημαντικά στην επικρισιακή σχεδίαση των όπλων δυνάμεων. Με την εκτόξευση και θέση σε τροχιά του δορυφόρου Χελάσσα 4, η Ελλάδα αναδεικνύεται διαστημικά και καταλαμβάνει πλέον ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό και διεθνή διαστημικό χάρτη, παρέχοντας υψηλού επίπεδου δορυφορικές υπηρεσίες όπου απαιτηθεί. Ο δορυφόρος Χελάσσα 4 αναβαθμίζει σημαντικά τον ελληνικό δορυφορικό στόλο και μέσω των υπερσύγχρονων τεχνολογιών του πρόκειται να υπηρετήσει την Ελλάδα με ορίζοντα έως το 2040. Δημιουργείται για πρώτη φορά επαρκές και ανεξάρτητο εθνικό δίκτυο δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να υποστηρίζουν τις δραστηριότητές τους. Είναι δεδομένο ότι με τις υπερσύγχρονες τηλεπικοινωνιακές ικανότητες που προσφέρει ο Ελλάσσα 4 θα προσδώσει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απολύτως αξιόπιστες δορυφορικές επικοινωνίες με δυνατότητα ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων έως 150 Mbps ακόμα και στα πλοία εμπλό ή στα πιο απόμακρα σημεία της ελληνικής χερσαίας θαλάσσιας μεθορίου. Με την πληθώρα των δορυφορικών αναμεταδοτών που θα διαθέτουν οι ελληνικοί δορυφόροι, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν την πλήρη επικοινωνιακή δυνατότητα υποστήριξης επιχειρήσεων όπου απαιτηθεί. Παράλληλα με την υφιστάμενη υποδομή των νέων υπερσύγχρονων σταθμών εδάφους τύπου Hub, θα δοθεί η δυνατότητα να ανταλλάσσονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση στρατηγικών και επιχειρησιακών πληροφοριών, παρέχοντας ένα απόλυτα αξιόπιστο εργαλείο στο εθνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δορυφορική επικοινωνία θα είναι πλέον διαθέσιμη με κάθε μικρή ή μεγάλη μονάδα των ενόπλων δυνάμεων για διασφάλιση της μετάδοσης εθνικά κρίσιμων πληροφοριών σε μηδενικό χρόνο. Η παρουσία των ελληνικών δορυφόρων στο διάστημα μέχρι το 2040 διασφαλίζει παρατέρω την άμυνα της χώρας και δίνει τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή θα είναι σε θέση το μέλλον να υποστηρίζει ποικίλες επιχειρησιακές δραστηριότητες με τη χρήση αξιόπιστων και υπερσύγχρονων δορυφορικών υποδομών. Ευχόμαστε καλή εκτόξευση, καλή τοποθέτηση σε τελική θέση τροχιάς του δορυφόρου Χελάσσα 4 και γρήγορη ένταξη σε λειτουργία των δορυφορικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών αλλά και της άμυνας της χώρας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μία από τις τελικές φάσεις. Αναμένουμε σε πολύ λίγο την απελευθέρωση των δύο.